Libero 107,4. Νιώθει. Θα ξεκινήσουμε με βόλεϊ. Το είχαμε υποσχεθεί από χθες και θα δώσουμε με πολύ χαρά την καλησπέρα μας στον προπονητή. Και θα κάνουμε και όσο πιο γρήγορα μπορούμε, γιατί έχει και προπόνηση από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, της ομάδας βόλεϊ που ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσει στο πρωτάθλημα της Volley League, τον Γιάννη Τομέλκα. Κόουτς, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και συγχαρητήρια για το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γιατί όπως λέει και ο πολύ σοφός ελληνικός λαός, η αρχή είναι πάντοτε το ίμιση του παντός. Αλήθεια είναι. Το έχουμε δοκιμάσει τόσες φορές. Ήταν μια νίκη, νομίζω, που εκτός όλων των άλλων, ήταν και μια τονωτική ψυχολογική ένεση στην ομάδα, έτσι δεν είναι? Γιατί είναι αρχή, είναι καινούργιο πρωτάθλημα. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι, άσχετα που ήταν πρεμιέρα, που ήταν μέσα στους στόχους μας ότι πρέπει να το κερδίσουμε. Ναι. Ξέροντας και τους στόχους της Λαμίας. Mm-hmm. Προετοιμαστήκαμε σωστά, πιστεύω. Κάναμε και το scouting, mm-hmm. όσο μπορούσαμε να κάνουμε με τα λίγα παιχνίδια που είχε η Λαμία. Ναι, γιατί έχουν και αρκετούς ξένους παίκτες που δεν τους ξέραμε. Ναι, βεβαίως. Ναι, τέσσερις ξένους. Και κάνοντας τη σωστή προπόνηση, πιστεύω, σιγά σιγά δώσαμε αυτό που έπρεπε για να πάρουμε το παιχνίδι που ήταν και ο στόχος, έτσι, το τρίποντο. Ναι, ναι. Παίξανε καλά τα παιδιά, πιστεύω ότι ήμασταν σοβαροί, διαβασμένοι, ναι. και είχαμε και πειθαρχία στις κινήσεις μας. Ναι. Συζητούσα προχθές εδώ και με τον Λάβη τον Παπαλιούτα, coach, και σταθήκαμε αρκετά και στην εμπειρία που διαθέτει. Ο Άρης μπορεί να μην έχει ξένους παίκτες, ως γνωστόν δεν έχει ξένους στο ρόστρε τους η ομάδα, αλλά έχει αρκετούς Έλληνες οι οποίοι κουβαλάνε πολλά παράσημα που λέμε και πολλά παιχνίδια στην πλάτη τους από τη Volley League και μπορούν να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις. Δεν ξέρω να συμφωνείς μαζί μου. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό ήταν επιλογή μας κατευθείαν μετά το τέλος του προηγούμενου πρωταθλήματος. Mm-hmm. Λόγω της οικονομικής κατάστασης, μαζί με την διοίκηση, τον κύριο Οικονόμου τότε και τον mm-hmm. κύριο Χαριζονίδη, συμφωνήσαμε ότι πρέπει να κάνουμε μια ομάδα με Έλληνες παίκτες. Και αν μπορούσαμε, και από Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Κατά 90% τα έχουμε καταφέρει. Έχουμε φέρει παίκτες έμπειρους, οπωσδήποτε, παίκτες που έχουν φάει με το κουτάλι το πρωτάθλημα, τα παιχνίδια του Α1. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι με το εγωισμό, έτσι, που θα είναι το πρώτο όπλο, και με την προπόνηση, μια σωστή προετοιμασία, να είμαστε αυτοί που πρέπει στο φετινό πρωτάθλημα. Πάντως, εσύ δεν κρύφτηκες πίσω από το δάκτυλο σου, coach. Πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, με δήλωσή σου χαρακτήρισες τη χρονιά μια ακόμη χρονιά επιβίωσης για τον Άρη, γνωρίζοντας φυσικά τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν και κυρίως στο οικονομικό κομμάτι. Εάν είχα τη σιγουριά ότι τότε που έκανα αυτή τη δήλωση, ότι το οικονομικό κομμάτι θα είναι λυμένο, σίγουρα δεν θα το είχα κάνει. Ναι. Θα είχα πει άλλες κουβέντες. Ναι. Τώρα είμαι τώρα αυτές τις 10 μέρες τελευταίες είμαι, πιστεύω, σε ευχάριστη θέση. Ναι. Να πω ότι με τον ερχομό του κύριο Ψηφίδη, με την οργάνωση που φαίνεται να γίνεται γενικά στον Άρη αλλά και σε εμάς στο τμήμα βόλεϊ, αν αυτό το κομμάτι το οικονομικό, το οποίο είναι το πιο δύσκολο του Άρη, είναι όπως πρέπει, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δηλαδή δεν κρύβεται ότι έχετε και έτσι ενδόμηχα και κάποιο στόχο για κάτι παραπάνω και όχι μόνο για μια γρήγορη παραμονή? Δεν το συζητάω, μα όχι μόνο εγώ, και οι παίκτες. Και οι παίκτες το συζητάμε αυτό κάθε μέρα. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας, ότι έχουμε έμπειρους παίκτες, έχουμε βάλει και καινούριους και πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι θα πάμε καλά. Έχει και κάποια νεαρά παιδιά η ομάδα, έχει ταλέντο γενικά, coach, βλέπεις ότι υπάρχει και η επόμενη μέρα, γιατί δουλεύεις παράλληλα και σε αυτό το κομμάτι, εντάξει? Βεβαίως, είμαστε μια γεμάτη ομάδα, καταφέραμε να έχουμε 14 άτομα, εκτός από τους παλιούς μέσα σε εισαγωγικά. Έχουμε πολλούς νεαρούς παίκτες σε ηλικία 19-20 χρονών, 21, οι οποίοι μετά από 1-2 χρόνια μπορεί ο Άρης να τους εμπιστεύεται και να τους έχει στο ρόστερ στο να παίξουν. Έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δουλεύουμε παράλληλα και στα δύο τα μέτωπα και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αν στρώσει το πράγμα και αν πάνε όλα κατευχήν, υπάρχει περίπτωση, coach, να σκεφτείς να προσθέσεις κάποιο ξένο στο ρόστερ ή το έχεις αποκλείσει εντελώς? Σε αυτή τη φάση δεν πιστεύω ότι μας κάνει δουλειά. Είμαστε κομπλέ, νομίζω, στο ρόστερ. Σε όλες τις θέσεις έχουμε παίκτες. Και θα παλέψουμε έτσι. Από εκεί πέρα, αν αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο,
ή προς το χειρότερο, για να μην το κρύψουμε αυτό. Θα δούμε με τη διοίκηση, είμαστε σε επαφή, έχει δείξει ο κύριος Ψηφίδης ότι είναι κοντά μας και θα είμαστε σε επαφή να μιλήσουμε για οτιδήποτε. Παρότι δεν είναι ο άνθρωπος γνώσης του βόλεϊ, ο κύριος Ψηφίδης δείχνει πάντως πολύ μεγάλη διάθεση αυτές τις πρώτες του μέρες, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η αλήθεια και μας έχει εκπλήξει και εμάς ευχαρίστα, γιατί μας μάζεψε μία μέρα πριν το ξεκινήσει το πρωτάθλημα και όλη η ομιλία του ήταν κάτι ξεχωριστό. Έτσι, που μας έδωσε ελπίδα στο να πιστέψουμε για κάτι καλύτερο. Τώρα υπάρχει ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ακολουθεί, έτσι δεν είναι, την προσεχή αγωνιστική. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Πώς το περιμένετε? Την Κυριακή είναι το παιχνίδι. Ήταν το Σάββατο, επειδή θα γίνει Κυριακή, επειδή ο ΠΑΟΚ παίζει στην Ευρώπη. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Σαφώς με τον ΠΑΟΚ να έχει το πρώτο λόγο. Ναι. Αλλά όπως ξέρουμε ιστορικά, σε όλα αυτά τα ντέρμπι παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Εμείς θα προετοιμαστούμε κατάλληλα και ψυχολογικά και αγωνιστικά για να είμαστε αυτοί που πρέπει. Γενικότερα το πρωτάθλημα, Κότς, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, για να κάνεις και την προπόνησή σου, πώς το βλέπεις? Δεν θα είναι εύκολο πρωτάθλημα. Θα είναι... Γενικότερα το βόλεϊ είναι σε ελεύθερη πτώση, θα το χαρακτήριζα εγώ τα τελευταία χρόνια. Κυρίως γενικά τα τελευταία χρόνια λένε ότι όντως το επίπεδο έχει πέσει, αλλά εγώ πάντα λέω και το άλλο, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πάντα δύσκολο. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες το οποίο το κάνουν δύσκολο και συναρπαστικό. Έτσι φαίνεται και φέτος. Έχουν μείνει οι Έλληνες παίκτες αυτοί που έχουν δώσει τον τόνο τα τελευταία χρόνια και έχουν έρθει και πολλοί ξένοι ταλαντούχοι που βλέπουμε στα πρώτα παιχνίδια που έχουμε δει, στα φιλικά και στην πρώτη αγωνιστική. Και ευελπιστώ ότι θα γίνει ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα όπως και το περσινό. Εσείς βέβαια ποντάρετε και στη δύναμη του κόσμου. Το τμήμα θα χρειαστεί φέτος και τη βοήθεια από το κοινό, που όποτε γεμίζει τη Μίκρα αποτελεί τον εξτρά παίκτη της ομάδας. Βεβαίως, θέλουμε τον κόσμο οπωσδήποτε. Καλά κάναμε που το αφήσαμε για το τέλος. Είναι η δύναμη κάθε ομάδας, αλλά να μην ξεχάσει ο αριανός κόσμος ότι αυτή η ομάδα έχει δώσει το τόνο πριν από κάποια χρόνια. Μπορεί να είναι μακρινά, αλλά οι αναμνήσεις μας τις φέρνουν αυτή την εποχή πολύ κοντά. Έχουμε δώσει το τόνο στο ελληνικό βόλεϊ. Σπάσαμε το διπολισμό της Αθήνας. Φέραμε το πρωτάθλημα εδώ. Πήραμε το Super Cup. Έχουμε πάρει μέρος σε πολλά Final Four. Και σε αυτό το κομμάτι μας έχει βοηθήσει τότε πάρα πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτό ευελπιστούμε από τον κόσμο, αλλά να κάνουμε και εμείς το κομμάτι το δικό μας για να τον φέρουμε στο γήπεδο. Δεν λέμε έτσι αόριστα να έρθει ο κόσμος να μας βοηθήσει. Πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε, αλλά πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει τις δυσκολίες που έχει το τμήμα. Με αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, ότι και την δυνατότητα να πάρουμε ξένους παίκτες, να προστατέψουμε την ομάδα και τον σύλλογο, οικονομικά εννοώ, και γενικά το οικονομικό κομμάτι, έτσι. Ναι. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και να πορευτούμε μαζί και σε αυτό το κομμάτι για να κάνουμε κάτι καλύτερο. Και εγώ επίσης, κλείνοντας, θα πω, κύριε Μέλκα, ότι θεωρώ ότι είναι ως ένα βαθμό και υποχρέωση, επειδή το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ έχει δύο δυνατούς επενδυτές, επιχειρηματίες πλέον, και αυτοί να σκύψουν λίγο πάνω από το βόλιο και να το βοηθήσουν όσο μπορούν από τη δική τους την πλευρά. Μακάρι, αυτά είναι τα δείγματα που παίρνουμε και από τον κύριο Ψηφίδη, ότι στο μπάσκετ σιγά σιγά έχει λυθεί το θέμα αυτό. Στο ποδόσφαιρο φαίνεται ότι είμαστε σε καλό δρόμο και έτσι πως είναι τα πράγματα. Κακά τα ψέματα, εμείς είμαστε η τρίτη δύναμη του συλλόγου και η πρώτη ομάδα του Εραστέχνη, έτσι. Ναι. Και πιστεύω ότι θα πορευτούμε παράλληλα και σε αυτό που λέτε, στο να πάμε όλοι μαζί. Ένα όνομα, μια ομάδα. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στο παιχνίδι της Κυριακής, γενικότερα στο πρωτάθλημα, και καλή προπόνηση, Κότς. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια.